Ο αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και για να επανέλθει η ευρύτερη περιοχή των Δήμων Μηνώα, Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων μετά τους σεισμούς έχει ήδη ξεκινήσει. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, τον κύριο Μιχάλη Χωραφά. Κύριε Χωραφά, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη TV. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση καταρχήν με την εικόνα που έχετε αποκομίσει εσείς οι μηχανικοί, που από την πρώτη στιγμή αναλάβατε το δύσκολο έργο στο να χαρτογραφήσετε αρχικά τα προβλήματα που υπάρχουν σε κτίσματα, σπίτια και καταστήματα. Καλησπέρα σας. Πραγματικά συμβάλλουμε σε αυτό το δύσκολο έργο στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε διαθέσει μέχρι σήμερα πάνω από 100 μηχανικούς σε αυτές τις αυτοψίες, 15 με 20 συναδέλφους κάθε μέρα. Δυστυχώς συνεχώς ανακαλύπτουμε και νέες πληγές. Έχουν γίνει γύρω στους 10.000 ελέγχους, πάνω από 5.000 κτίρια έχουν βγει ήδη προς το παρόν μη κατοικήσιμα. Κατανοούμε τον πόνο και την αγωνία του κόσμου. Συμμετέχουμε όμως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πέραν των αυτοψιών να πούμε ότι το τμήμα μας σήμερα συναντήθηκε με το Δήμαρχο, εγώ και ο Αντιπρόεδρος ο Γιώργος Ταβερναράκης, mm-hmm. και παραδώσαμε στην Αντιδήμαρχο μια κλούβα με αρκετά χρήσιμο υλικό πρώτης ανάγκης. Βέβαια διαπιστώσαμε στο μεγάλο χώρο που αποθηκεύονται ότι υπάρχει τεράστια προσφορά και πραγματικά είναι συγκινητικό και πραγματικά πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί καταλήλως όλο αυτό. Κύριε Χωραφά, και για εσάς τους μηχανικούς να υποθέσω είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία όσον αφορά την έκτασή της. Δηλαδή μας είπατε ότι 2.000 κτίσματα, σπίτια και καταστήματα, δημόσια κτίρια, έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, κάποια από των οποίων πρέπει και να καταδαφιστούν. Θυμάστε στο πρόσφατο παρελθόν μία παρόμοια διαδικασία που να έχει λάβει η χώρα στο νησί μας? Όχι, είναι προφανώς πρωτόγνωρο αυτό για την Κρήτη. Είναι μεγάλο το μέγεθος της ζημιάς. Βέβαια σε αυτές τις δύσκολες ώρες δεν θα κουράζομαι να επαναλαμβάνω ότι ευτυχώς για το μέγεθος αυτού του σεισμού δεν είχαμε περισσότερα θύματα και περιορίστηκε ο αριθμός στο ένα άτομο, διότι λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε τόσα πολλά επικίνδυνα κτίρια και αρκετά που κατέρευσαν, κατανοείται ότι ήταν και θέμα τύχης ή και ώρας το ότι δεν είχαμε περισσότερα θύματα. Τώρα, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία με τις αυτοψίες περίπου εδώ και 10 ημέρες. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα πρώτα 24 ώρα είναι τα 24 ώρα θωράκισης της ανθρώπινης ζωής και αμέσως μετά θα δούμε τις ζημιές. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, αυτές φτιάχνονται, οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν όταν φύγουν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή, με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχετε εσείς από τις αυτοψίες, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα αρχικά για το πότε θα ολοκληρωθούν? Γιατί μας είπατε ότι διαρκώς εμφανίζονται και νέα δεδομένα στην περιοχή, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται η μετασεισμική δραστηριότητα. Ναι, μάλιστα σήμερα είχαμε και τις πρώτες αυτοψίες σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Εμείς ελπίζουμε, παρόλο που προφανώς για τα χρονοδιαγράμματα είναι το Υπουργείο Υποδομών υπεύθυνο να μιλήσει, ελπίζουμε ότι σε μια εβδομάδα περίπου να κλείσει ο κύκλος του πρωτοβάθμιου ελέγχου. Ήδη νομίζω ότι ξεκίνησε κάπου να γίνονται δευτεροβάθμιοι έλεγχοι. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι που μας αφήνει πολύ ικανοποιημένους, δηλαδή το γεγονός ότι η πολιτεία σε αυτές τις πρώτες μέρες πολύ άμεσα ανταποκρίνεται και οι ενέργειες γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης δεν είναι εύκολο να πούμε τώρα, όμως είδατε ότι η πρώτη ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση για το θέμα της διαδικασίας απόκτησης αυτής της εισφοράς του Δημοσίου αναρτήθηκε. Και πιστεύω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά, είναι θέμα λίγων εβδομάδων για να έχουμε και τη δεύτερη. Μάλιστα. Εμείς επικοινωνήσαμε σήμερα και με την Διευθύντρια Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και κανονίζουμε μία ενημερωτική εσπερίδα για μηχανικούς και τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων ώστε να ενημερωθούν πλήρως για τις διαδικασίες που θα χρειάζεται να ακολουθήσουν, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμοι και άμεσα να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους πληγέντες.
Τώρα, ένα θέμα που έχει προκύψει και αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος έχει λίγο μπερδευτεί. Υπάρχει ίσως και μια διάσταση απόψεων. Χθες το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο κ. Τριαντόπουλος, αναφέρθηκε στο ότι όλες οι παρεμβάσεις που θα αναλάβουν ως πρωτοβουλία οι ίδιοι ιδιοκτήτες πρέπει να γίνουν εφόσον ολοκληρωθούν οι αυτοψίες. Και βεβαίως να υποθέσω εφόσον αφανιστεί ή τελειώσει και η μετασεισμική δραστηριότητα. Αν εγώ έχω ένα σπίτι στο Αρκαλοχώρι, όπου έχει προχωρήσει η αυτοψία, γνωρίζω ποιο είναι το πρόβλημα του σπιτιού μου, γιατί εσείς οι μηχανικοί μπήκατε στο χώρο και το ελέγξατε. Πότε μπορώ να κάνω παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών, έτσι ώστε να μπω στο σπίτι μου όσο το δυνατόν γρηγορότερα? Ας χωρίσουμε σε δύο τις κατηγορίες για να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει. Να ξεκινήσουμε από αυτούς που θα ζητήσουν τη συνδρομή, την οικονομική συνδρομή του ελληνικού δημοσίου. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό και σαφές ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουν εργασίες. Όχι μόνο να ολοκληρωθεί ο δευτεροβάθμιος έλεγχος, αλλά να γίνει και σχετική ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Πρώτα θα κατατεθούν οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η έναρξη των εργασιών. Αυτό φυσικά χρονικά πού τοποθετείτε, δηλαδή μετά από πόσο καιρό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολες σε λίγες ημέρες, μιας και έρχεται και μία κακοκαιρία και είμαστε και μία ανάσα πριν το χειμώνα? Το κατανοούμε. Θα προτιμούσα να μην πούμε εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο κάτι για το οποίο δεν έχουμε αρμοδιότητα. Mm-hmm. Ελπίζω όμως ότι δεν είναι πέραν του μήνα αυτή η ώρα. Ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες. Άρα μέσα σε ένα μήνα οι πρώτες παρεμβάσεις που θα θελήσουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ξεκινήσουν. Ουσιαστικά έτσι, οι εργασίες στα σπίτια τους που έχουν λαβωθεί από το σεισμό και στα καταστήματά τους. Πιστεύουμε ότι η κατάθεση των φακέλων αδειοδοτήσεων θα μπορεί να γίνει και μετά νομίζω ότι θα είναι πολύ σύντομος ο χρόνος. Άρα υπομονή, όπως είπαμε και άλλη φορά, θα χρειαστεί υπομονή, αλλά βλέπουμε τις διαδικασίες να κινούνται γρήγορα. Φυσικά όποιος δεν ζητήσει τη συνδρομή μπορεί να ξεκινήσει με το μηχανικό του να κάνει τη διαδικασία και σε αυτή την περίπτωση, αν χρειαστεί κάποια αδειοδότηση, πηγαίνει από τις πολεοδομίες, από τις τοπικές ειδόμ. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, οι δύο κατηγορίες είναι οι εξής. Αυτοί που θα ζητήσουν και θα λάβουν οικονομική βοήθεια, οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν όταν δοθεί το πράσινο φως από την ίδια την επίσημη πολιτεία. Αυτοί που δεν ζητούν οικονομική βοήθεια και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία στο σπίτι τους, θα μπορούν να ξεκινήσουν και τώρα τις παρεμβάσεις στο σπίτι τους, σωστά? Σωστά. Να τονίσουμε και τη διαφορά στο γραφειοκρατικό σκέλος, στο διοικητικό σκέλος, ότι όσοι δεν ζητήσουν τη συνδρομή, αν χρειάζονται κάποια άδεια, απευθύνονται στις ειδόμ, στις γνωστές πολεοδομίες. Ενώ αντιθέτως, όσοι θα ζητήσουν συνδρομή, απευθύνονται στο Υπουργείο Υποδομών, στο Τμήμα Φυσικών Καταστροφών. Εδώ θα ήθελα να καταθέσω και μια άποψη ή μια προτροπή ότι θα ήταν πολύ σημαντικό μετά από μια τέτοια καταστροφή να ιδρυθεί στην περιοχή ένα τοπικό τμήμα φυσικών καταστροφών. Επειδή είναι, νομίζω το ξεκαθαρίσαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς εδώ στην Crete TV έχουμε δεχτεί πολλά ερωτήματα από κατοίκους της περιοχής, όχι μόνο στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, αλλά και από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και από τον Δήμο Ηρακλείου. Προφανώς εκεί είναι η παρανόηση, ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες αυτοί που δεν λαμβάνουν την οικονομική βοήθεια, εφόσον έχουν πάρει το πράσινο φως από τους μηχανικούς, μπορούν να προχωρήσουν με δικά τους έξοδα στην αποκατάσταση των ζημιών. Πόσο μπορεί να αλλάξει η διαδικασία, που το απευχόμαστε αυτό κύριε Χωραφά, αν έχουμε νέες ζημιές από έναν μετασεισμό? Θα αλλάξει. Θα αλλάξει η διαδικασία, κυρίως θα αλλάξει ο χρόνος. Θα προκληθεί καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Προς το παρόν νομίζουμε ότι εξελίσσεται σχετικά ομαλά, παρόλο που συνεχίζουν να υπάρχουν σεισμοί, είναι μικροί. Όμως αν γίνει ένας σοβαρός μετασεισμός, προφανώς όλα θα μετατεθούν αρκετές εβδομάδες πίσω. Πόσα από τα κτίσματα που έχετε δει, κύριε Χωραφά, και αντιλαμβάνομαι ότι είναι ενδεχομένως δύσκολο να θυμάστε τον αριθμό, θα το πω αλλιώς, είναι πολλά τα κτίσματα αυτά που πρέπει να καταδαφιστούν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά επικίνδυνα ακόμα και μετά από έναν μικρό σεισμό?
Θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό που όμως είναι αρκετά κάτω από το 40%. Είναι όμως ένα υπολογίσιμο ποσοστό. Δεν νομίζω ότι είναι της τάξης του 5%. Είναι αρκετά περισσότερο. Στις 2 εβδομάδες και κλείνω με αυτό. 2 εβδομάδες μετά τον σεισμό εννοώ. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση και σε εσάς βλέποντας το μέγεθος της καταστροφής. Δηλαδή, οι παλιές γειτονιές του Αρκαλοχωρίου, τουλάχιστον από τις εικόνες που βλέπαμε εμείς μέσα από τις ζωντανές συνδέσεις και αυτές που μετέφεραν οι συνάδελφοι, είναι σχεδόν κατεστραμμένες. Υπάρχουν και άλλες περιοχές πέριξ του Αρκαλοχωρίου ή στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που η καταστροφή είναι τεράστια και αυτό αποτυπώνεται πλέον πιο ουσιαστικά 2 εβδομάδες μετά το σεισμό. Είναι αρκετές οι περιοχές που έχουν σοβαρές καταστροφές. Ακόμα και στο Δήμο Ηρακλείου που έγιναν σήμερα έλεγχοι, έχουμε και εκεί σοβαρές καταστροφές. Αλλά νομίζω ότι μεγάλο ρόλο παίζει και η παλαιότητα και ο τρόπος κατασκευής ή πρόχειρης κατασκευής των κτισμάτων. Στον Δήμο Ηρακλείου που εντοπίζονται οι περισσότερες καταστροφές, κύριε Χωραφά? Σήμερα έγινε στα πρώτα χωριά, οπότε περιμένουμε να ελεγχθούν όλες οι περιοχές για να ενημερώσουμε έτσι σαφέστατα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.